Έχουμε το ευχάριστο γεγονός της έγκρισης της πρότασης που είχαμε υποβάλει τον Ιούνιο του 2021 για τη χρηματοδότηση της μελέτης της ανάδειξης των κυκλικών και γραμμικών διαδρομών, 5 των αριθμών, οι οποίες μετά από αυτή την έγκριση ανοίγει ο δρόμος για τη δημοπράτησή τους και βέβαια στη συνέχεια να δοθούν σε χρήση για τους φυσιολάτρες. Έχει προηγηθεί βέβαια η προετοιμασία του φακέλου και του διαγράμματος ύλης των διαδρομών αυτών. Η διαδικασία αυτή έχει ολοκληρωθεί. Έτσι λοιπόν μπορούμε άμεσα να προχωρήσουμε στη δημοπράτηση του συγκεκριμένου έργου μετά από την χρηματοδότησή του. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι αυτές οι διαδρομές, οι 5 διαδρομές, οι οποίες είναι, τις αναφέρω τώρα, είναι από τα Άνω Καρδάμυλα, Κάστρο Γριάς και Άνω Καρδάμυλα, κυκλική, είναι η Κλειδού Δασκαλόπετρα, είναι Καριές Αρβανίτισα και επιστρέφει πάλι στις Καριές, είναι Ολύμπη Μεστά, Λιμένας Μεστών και πάλι πίσω στους Ολύμπους και Ολύμπης Αλάγωνα, Αγία Δύναμη, κάτω Φανάς, Πύλιον Ολύμπων και πάλι στους Ολύμπους. Αυτές οι 5 φυσικές διαδρομές με την ολοκλήρωσή τους θα έρθουν να ενωθούν με τις 8 διαδρομές της παλιάς νομαρχιακής αυτοδιοίκησης και για τις οποίες, όπως ξέρετε, έχουμε μια εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 70.000 δραχμών για να καλύπτει στα επόμενα 3 χρόνια τον καθαρισμό τους και τη βατότητά τους. Και βέβαια στη μεγάλη διαδρομή των 92 χιλιόμετρων, η οποία είναι σε διαδικασία συμβασιοποίησης, θα ξεκινήσει άμεσα και αυτή, όπως ξέρετε, θα είναι η βασική, θα είναι, πώς να το πω, ο μπροστάρης της ανάδειξης των φυσικών ομορφιών του νομού μας. Σε όλα αυτά πρέπει να πούμε τη συμβολή του Συλλόγου των Φίλων των Μονοπατιών και του φίλου μας του Γιώργου του Χαλάτση, με τον οποίο είχαμε και έχουμε στενή συνεργασία, με απότερο σκοπό την ανάδειξη της ομορφιάς, της φύσης, της πατρίδας μας. Μέσα στις διαδρομές αυτές, κύριε Μπουδάνο, είναι και αυτή για τα άτομα με αναπηρίες. Ναι, είναι ακριβώς η διαδρομή Κλειδού Δασκαλόπετρα.